τελευταία μέρα προετοιμασίας της Σοφίας Ιφαντίδου πριν το μεγάλο ταξίδι στο Ρίο. Σοφία. Τελευταία μέρα. Αύριο αναχωρώ για το Ρίο της Βραζιλίας. Δεύτερη Ολυμπιάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το ταξίδι αυτό, για τον αγώνα αυτό. Μετά από πολλή προσπάθεια και από κάποιες δύσκολες συγκυρίες φέτος, τελικά καταφέρουν και κάνουν αυτό το ταξίδι. Τι σημαίνει αυτή η δεύτερη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες για σένα, για τον προπονητή σου, που ξέρουμε ότι περνάει κάποια ταλαιπωρία το τελευταίο διάστημα? Είναι μια δικαίωση βασικά των τελευταίων 4 χρόνων μετά την Ολυμπιάδα του 2012. Ο επόμενος μακροχρόνιος στόχος ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 στο Ρίο. Ο προγραμματισμός μας στόχευε σε αυτό, τον αγώνα. Περάσαμε κάποιες δυσκολίες αυτά τα χρόνια, κάποιους τραυματισμούς. Φέτος ξεκίνησαν πολύ καλά τα πράγματα και σε κάποια στιγμή βγήκανε κάποια προβλήματα στη μέση της χρονιάς, πριν από την αγωνιστική περίοδο, που μας βγάζανε εκτός προγράμματος. Αλλά το παλέψαμε πάρα πολύ και δυστυχώς πάλι ακόμα και αυτόν τον αγώνα, όταν μάθαμε την πρόκρισή μας για το Ρίο, δεν μπορέσαμε να το χαρούμε πάρα πολύ, γιατί ο προπονητής μου βρισκόταν στο νοσοκομείο λόγω ενός προβλήματος υγείας που είχε και δεν το ζήσαμε όσο θα άξιζε να το ζήσουμε. Είναι δικαίωση για κάθε αθλητή μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσο μάλλον στους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι μεγάλη τιμή και σου δίνει πολύ αξία το να συμμετέχεις σε έναν τέτοιο αγώνα. Μόνο που θα συμμετέχεις είναι, πιστεύω, δεν μπορώ να το περιγράψω τα συναισθήματα αυτά. Είναι τιμή. Τιμή για έναν αθλητή να πάρει μέρος σε αυτούς τους αγώνες, τους οποίους γεννήθηκαν από τους Έλληνες και έχει να κάνει καθαρά με τον ελληνικό αθλητισμό. Πώς πήγε η προετοιμασία? Νιώθεις έτοιμη? Οι συνθήκες? Η προετοιμασία, όπως σας είπα, μέχρι κάποιο σημείο πήγαινε αρκετά καλά. Μετά ξαφνικά σαν να γυρίσαν όλα ανάποδα και πηγαίναμε από τη μια τυχεία στην άλλη. Είχα και εγώ κάποια προβλήματα υγείας, αντιμετώπισα μέσα στη χρονιά. Είχα απογοητευτεί σε κάποιο σημείο, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω. Στον τελευταίο μου αγώνα, μάλιστα, είχα και ένα τραυματισμό παρά τις άσχημες συνθήκες που είχαμε και στις καιρικές. Είχα και ένα τραυματισμό στο κεφάλι που πήγα στο νοσοκομείο για ράματα, αλλά κατάφερα να συνέχισε τον αγώνα και έτσι έκανα και την καλύτερη μου επίδοση φέτος. Αυτό έδειξε ότι δεν θα τα παρατήσω. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, ειδικά στο γήπεδο εδώ που κάνουμε προπόνηση. Τουλάχιστον το χειμώνα με τον καιρό έχουμε πρόβλημα, το κρύο δεν έχουμε που να κρυφτούμε. Το καλοκαίρι είναι λίγο με τη ζέστη ένα πρόβλημα, αλλά το προτιμούμε από το κρύο. Και οι εγκαταστάσεις δεν είναι και ιδανικότερες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Έχουμε προβλήματα, ας πούμε, με το χώρο της σφαιροβολίας, όπου υπάρχουν χόρτα τα οποία κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να πεταχτεί κάποιο φίδι μπροστά σου, ειδικά όταν πας να πάρεις τη σφαίρα και πρέπει να ψάξεις μέσα στα χόρτα να τη βρεις. Είναι δύσκολες συνθήκες. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια βοήθεια. Πολλοί συναθλητές έχουν αναχωρήσει ήδη για το Ρίο. Έχεις μιλήσει με κάποιους από αυτούς? Το κλίμα που επικρατεί εκεί, οι συνθήκες, πώς θα είναι ο εγκληματισμός εκεί? Έχουν φύγει οι αθλητές από τα υπόλοιπα αθλήματα, ξυφασκία, πόλο, κοπηλασία. Από το στίβο θα είμαι από τους πρώτους αθλητές που θα φτάσουν στο Ρίο. Αλλά διαβάζουμε ότι δεν είναι και οι ιδανικότερες συνθήκες. Γιατί και από άποψη του Ολυμπιακού χωριού τα δωμάτια έχουν προβλήματα, λέει, με τις ολυνώσεις και αυτά πλημμυρίσανε. Λέει, σήμερα διάβασα ότι η ελληνική ομάδα αλλάζει και όροφο γιατί πλημμύρισαν τα δωμάτια. Εγκυμονεί λίγους κινδύνους το ταξίδι στο Ρίο. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι υπάρχει φτώχεια και ο κόσμος πάνω στην ανάγκη του μπορεί να σου επιτεθεί για να πάρει οτιδήποτε νομίζω ότι θα τον βοηθήσει. Θέλει πολύ προσοχή και ιδίως και σε θέματα υγιεινής, από ό,τι μας είπανε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Γνωρίζεις το πρόγραμμα, πότε θα αγωνιστείς και ποιες είναι οι προβλέψεις σου? Αγωνίζομαι στις 12 και 13 Αυγούστου, ξεκινάω. Εννοείται ότι
πρώτα σε αυτούς τους αγώνες, κοιτάς να τερματίσεις. Όταν πας σε έναν τέτοιο αγώνα, το πρώτο που θες να κάνεις είναι να τερματίσεις, ώστε να έχεις, όταν θα τερματίσεις, να πίσω σου, ξέρεις, το όνομά σου να λέει Ολυμπιονίκης. Για να καταφέρεις να στεφθείς Ολυμπιονίκης, είτε είσαι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, από εκεί και πέρα είσαι Ολυμπιονίκης εφόσον τερματίσεις. Αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος. Και από εκεί και πέρα, αν πάνε όλα καλά και είμαι γερή και έχω και λίγη τύχη, θα ήθελα να κάνω ατομικό ρεκόρ, να κάνω καλύτερη από την επίδοσή μου που έχω. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα έρθει. Προετοιμάστηκες κατάλληλα για κάποιο συγκεκριμένο από τα 7 αθλήματα? Ξέρουμε ότι το ακόντιο είναι το δικό σου άθλημα. Ναι, το δικό μου αγώνισμα είναι το ακόντιο, είναι το καλύτερό μου. Αλλά όχι, όσο ετοιμάζουμε για το ακόντιο, ετοιμάζουμε και για τα υπόλοιπα 6 αγωνίσματα. Γιατί δεν μπορείς να είσαι καλό σε ένα, πρέπει να είσαι και στα 6. Οπότε η προετοιμασία μου έχει να κάνει και με τα 7 αγωνίσματα το ίδιο. Ωραία, ένα μήνυμα στους Βεριώτες. Ότι θα προσπαθήσω να σας κάνω περήφανος για ακόμη μια φορά. Και από εκεί μακριά που θα είμαι, θα σκέφτομαι εσάς και θα παίρνω δύναμη και ελπίζω να σας κάνω περήφανος για ακόμη μια φορά. Σοφία, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.